Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Βάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Λοιπόν, Έλενα, θέλω να σου πω ότι εγώ ως μαθήτρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από το 1999 έως το 2001, σε έχω θαυμάσει στις παραστάσεις τότε στο Κρατικό Θέατρο, μαζί με τον Κωνσταντίνο το Ρίγο. Περνούσες από τα φουαγέ και ήταν μια νεράιδα που διέσχιζε τους διαδρόμους και εμείς απλά κοιτούσαμε και λέγαμε ποια είναι αυτή. Έλα, ρε, με συγκινείς. Πώς νιώθεις εσύ για όλο αυτό, είσαι μια νεράιδα, έτσι όπως σε βλέπουμε εμείς. Βασικά, κοίτα, πάρα πολλές φορές στη ζωή μου είναι αυτό που αντιμετωπίζω ότι «Α, είναι εξωτικό», «Α, είναι νεράιδα», «Α, είναι, α, είναι ούφο», «Α, είναι, δεν ξέρω». Και λέω, τι να πω, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μπορεί αυτό αντέχεται από όλους, ξέρεις, μήπως πρέπει να κάνω κάτι για να είμαι πιο... γίνει, υποτίθεται. Τα τελευταία χρόνια ανακάλυψα σε μένα και άλλες εκδοχές του εαυτού μου, οι οποίες με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, ανακάλυψα ότι μπορώ να βρίζω. Ναι, δεν το έκανα και έχει πλάκα. Έκανα κάποια τεστ στον καθρέφτη. Δηλαδή, δεν έβριζες πριν και είπες θα προσπαθήσω να βρίζω. Όχι, δεν έβριζα γιατί δεν άντεχα τις λέξεις τις άσχημες. Ή ξέρω εγώ παλιά, φοβόμουν πάρα πολύ να προκαλέσω κάτι άσχημο σε κάποιον, γιατί μετά γέμιζα ενοχές και τα λοιπά. Τώρα λέω, εντάξει, και τι πειράζει, να πω κάτι κακό σε κάποιον και μετά να του ζητήσω και συγγνώμη. Γιατί υπάρχει και συγγνώμη. Εγώ έλεγα συγγνώμη μια ζωή ότι είναι οι άλλοι μου μιλούσαν άσχημα. Ο Νίκος είναι διαφορετικός από εσένα και σαν άνθρωπος και σαν πατέρας. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ αν ταιριάζουμε ή όχι, γιατί ξέρεις, δεν το σκέφτεσαι αυτό στον έρωτα. Ταιριάζω, δεν ταιριάζω. Πηγαίνεις εκεί φουλ, όπως εκεί με το χορό το παθαγώ αυτό. Δηλαδή πήγα φουλ και μετά είπα, έγινε 35 χρονών, πότε χώρε. Ναι. Κάπως έτσι έγινε και με τον Νίκο. Δεν προλάβαμε δηλαδή να σκεφτούμε πολλά. Δηλαδή υπήρχε μια ένταση γενικότερα. Και μετά από 18 χρόνια συμβίωσης, τι είναι αυτό που λέει σε δύο ανθρώπους ότι τώρα θα κάνουμε το γάμο? Εσύ κοιτάζεις τον άλλον άνθρωπο και ανακαλύπτεις πράγματα στον άλλον άνθρωπο. Κάποια από αυτά δεν έχεις επιτρέψει τον εαυτό σου να τα επεξεργαστεί όσο θα έπρεπε. Κάποια στιγμή, με εμάς έγινε το ότι τα πράγματα που ο ένας τον άλλον που βλέπαμε και τα κάναμε ή έτσι ή είχαμε θεωρήσει ότι δεν αλλάζουν, ξαφνιαστήκαμε και είδαμε πως είναι πάρα πολλά που δεν έχω καταλάβει σε σένα. Και έγινε έτσι τώρα και είναι σαν να ξαναπατήσαμε μία έναρξη. Μια μέρα τι σου είπε ο Νίκος, Έλενα, θες να παντρευτούμε? Σου έκανε όχι, μια μέρα μου είπε, έχω παραγγείλει τον ηθικό σου. Τολμηρά και οι δύο αρχίσαμε να εντοπίζουμε ο ένας τον άλλο πράγματα που μας ενδιαφέραν πάλι από την αρχή και ήταν σαν καινούρια. Δηλαδή, ο γάμος τώρα είναι μια καινούρια αρχή σε αυτή τη συμβίωση. Επαναπροσδιορίζουμε, ξαναζούμε τον έρωτά μας από την αρχή και βάζουμε και το γάμο μέσα σε αυτό. Δεν ξαναζούμε ακριβώς τον έρωτά μας από την αρχή. Αλλά είναι στιγμές που λέω, πω, κοίτα να δεις, έτσι ήτανε, δεν το είχα προσέξει. Σου αρέσει να ασχοληθείς με αυτό τώρα, με τον ηφικό σου, με τον ηφικό ασχολήθηκε μόνος του ο Νίκος και αλήθεια, δεν μου το είχε και του είπα, δεν θέλω να το δω, να κάνουμε με κλειστά μάτια. Αλλά μια μέρα είπε ο άνθρωπος, εντάξει, να το δεις μήπως, ξέρω εγώ, στην εκκλησία πας και πεις, τι να το δω, εντάξει, τα μοιραζόμαστε τώρα αυτά. Εγώ πήγα και έκανα με έναν τρομακτικά αστείο τρόπο τα δικαιολογητικά έκπληξη μόνη μου. Και ήταν η πιο αστεία μέρα της ζωής μου. Είχε πει ότι θα το κάνει εκείνος και ήξερα. Και εγώ είπα να του το κάνω δώρο γενεθλίων. Αλλά δεν πίστευα καθόλου θα το καταφέρω, γιατί είμαι τελείως. Δηλαδή, μου φαίνεται κοσμογονικό το να πρέπει να βρω 15.000 χαρτιά και αυτά όλα να γίνουν κάτι και το κέπ και να. Τα μάζεψα όλα. Χωρίς να το περιμένω. Δηλαδή, ο παπάς έγινε μόνο που δεν με πάντρεψε. Γιατί μου λέει, πες η ημερομηνία. Λέω, τι να πω, η ημερομηνία, καλέ, λείπει ο άλλος. Κοιμάται. Λέει, όχι, λέει, πες, έτσι. Λέω, καλά, έτσι και έτσι. Και λέω, τι έγινε, παιδιά. Πήγα τα χαρτιά, όλα τα έβαλα και λέω, δες, πότε το κάνεις αυτό. Ο Πέτρος πώς πήρε το γάμο, πώς το είπατε, ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα παντρευτούνε? Ο Πέτρος συγκινήθηκε πάρα πολύ. Του είπαμε ότι θα με πάει αυτός, γιατί έχασα τον μπαμπά μου πέρυσι. Α, οπότε θα σε συνοδεύσει ο Πέτρος. Mm. Είναι πολύ συγκινητικό, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ. Ο μπαμπάς έφυγε πέρσι. Το 12 Σεπτέμβρη πέρσι. Και αυτό λειτουργήσε κάπως μέσα σου. Αυτό λειτουργήσε και είναι
όλα αυτά που σου λέω πριν, με το θυμό, με το ξανακοιτάζω, με το πώς θέλω να καθρεφτίζομαι στους άλλους. Ναι. Αχ, ματάκι γλυκό. Μα δεν μπορώ τώρα, έτσι, εγώ συγκινήθηκα. Γλυκούλα μου. Τι μπορεί να σκέφτεσαι ξαφνικά όταν φεύγει ο ένας από τους δύο γονείς και αποφασίζεις να κάνεις εσύ μέσα από αυτό μία αλλαγή. Και πολύ ξαφνικά έφυγε κολυμπώντας. Δηλαδή ήταν κάτι μια μέρα τσακ πάμπι. Δεν το περιμένατε, ήταν πολύ ξαφνικό. Αυτό σε έκανε να πεις ότι εκτός από το ότι θα εκφράσω τα συναισθήματά μου, θα αλλάξω και τη ζωή μου και θα κάνω αυτά που δεν έχω κάνει. Έτσι έγινε. Από την ώρα που έφυγε ο μπαμπάς, την περιορισμένη χρονιά δηλαδή, στην αρχή το πένθος για περίπου ένα χρόνο το αντιμετώπισα σαν ότι δεν ισχύει και ότι είναι κάτι μόνο καλό. Και τελειώνοντας και κλείνοντας ο κύκλος, τώρα τον πένθω τον μπαμπά που είμαι πιο ήρεμη και συνειδητοποιώ. Δηλαδή τώρα το πένθος έχει βαρύνει. Δηλαδή με αυτό που λες, ναι, έφυγε τελικά. Δεν έπαθα κατάθλιψη. Αλλά, δηλαδή, στην αρχή το είδα με τα φυσικά, γιατί έχω έναν τρόπο τα πράγματα να τα αντιμετωπίσω κάπως λίγο ότι μπορεί να τον συναντήσω κάπως, ξέρεις. Τώρα που είναι ο καιρός και αυτά, έτσι, μου λείπει πάρα πολύ και του μιλάω και τώρα θα ήθελα να ήταν εκεί στο γάμο, βέβαια, αλλά δεν μπορεί. Μπορεί και να μπορεί. Έχω διαβάσει ότι στα πρώτα σου βήματα στο χορό αντιμετώπισες τις διατροφικές διαταραχές. Στα πρώτα σε όλα. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ού, 20. Πώς μπόρεσες να τις διαχειριστείς, είχες βοήθεια σε όλο αυτό? Είχε τύχει να πάω 3-4 φορές. Δεν μπορούσα. Κάτι πάθαινα και με έπιανε ενοχή και με αυτούς και τους θα έλεγα όλα καλά ότι είναι. Δηλαδή, κάπως, δεν ήθελες να στεναχωρέσεις τον ειδικό και του λες ότι όλα καλά. Ή τον ρώταγα εγώ για εκείνον. Δεν ξέρω. Ο Νίκος ήταν δίπλα σε όλο αυτό. Το καταλάβαινε, το μοιραζόσουν μαζί του. Ο Νίκος ήταν δίπλα σε όλο αυτό, όσο εγώ το επέτρεπα, γιατί ήταν και ένας από τους λόγους που σου λέω τώρα ότι όντως είχα κρύψει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι δεν ήθελα να τα βλέπω. Οπότε όσο του επέτρεψα, προσπάθησε, αλλά είδα κάποια στιγμή έτσι φέτος ότι δεν το επέτρεψα όσο θα έπρεπε. Και τώρα και σιγά σιγά διαδοχικά λοιπόν, άνοιξε και η πόρτα των κρυμμένων πραγμάτων και μυστικών που τώρα είναι ανοιχτά και κάπως φωτίζονται και αυτό είναι πολύ ξεκούραστο. Τι άλλαξε μετά τον Νίκο στη ζωή σου? Με ενδιέφερε να ανήκω κάπου. Βάλε και στο ανήκω και γιώτα και θα γίνει ανήκω. Ταιριάζει, κάνουμε λογοπαίγνιο. Εγώ το έχω αυτό γενικά. Μου αρέσει να ανήκω. Μ' αρέσει να νιώθω ότι σε εισαγωγικά εξουσιάζομαι, δηλαδή. Αυτό μην το πάρουμε φεμινιστικά. Όχι. Να το πω με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή αυτή η σχέση του άντρα με τη γυναίκα με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, δεν θέλω να το επιβάλλω σε κανένα, με αυτή την αίσθηση ότι ναι, είσαι πιο αδύναμη από τον άντρα που έχεις επιλέξει να σε γοητεύει ή ξέρεις. Είσαι βαθιά ρομαντική. Βαθιά ρομαντική και παραδοσιακή τελείως. Και ο Νίκος είναι πολύ ρομαντικός άνθρωπος, όμως και δεν του φαίνεται. Δεν το φαίνεται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άρα δεν ταιριάζει αυτό με τα 18 χρόνια συμβίωσης χωρίς ένα γάμο. Εντάξει, και τι έγινε ακριβώς τώρα. Πέρασαν τα χρόνια, ρε παιδί μου, κάπως. Ο Πέτρος πιστεύεις θέλει να γίνει ηθοποιός? Ο Πέτρος δεν ήθελε να γίνει καθόλου ηθοποιός μέχρι πριν από 2 μήνες. Τι εννοείς, πριν 2 μήνες είπε θέλω να γίνω ηθοποιός? Ήρθε και δηλαδή και σας το ανακοίνωσε? Πώς? Εκεί που καθόμαστε. Εμείς δεν μιλήσαμε για 10 μέρες. Α, ωραία. Πολύ, πολύ καλό αυτό. Καθόλου. Πολύ εκπαιδευτικό. Υποθυμή. Όχι. Απλά θα μπορούσε να γίνει από πρόεδρος Αμερικής μέχρι ζαχαροπλάστη στη Γουατεμάλα. Αυτό ήταν κάτι που λες, ηθοποιός τώρα. Αλλά πήγαμε και τον είδαμε χθες σε μια παράσταση στο σχολείο. Μετά ήθελα να του μιλήσω στον πληθυντικό. Του παιδιού σου. Ναι, να του πω συγχαρητήρια, κύριε Κουρί, ίσως να δεν τον καταλάβαινα ότι είναι δικός μου. Δηλαδή, πάθαμε και 2 σοκ. Ήτανε κάτι που δεν ξέραμε ότι το έχουμε σπίτι μας. Θα ήθελες να κάνεις μια κωμωδία? Πάρα πολύ. Θα μπορούσες να κάνεις κωμωδία και στην τηλεόραση? Πιστεύω θα μ' άρεσε τρομερά. Γιατί είμαι όλη μέρα. Είμαι πολύ γελία, εννοώ. Φέτος σε βλέπουμε σε έναν δραματικό ρόλο. Ναι, και μετά που τελειώνει το γύρισμα, λέω 15.000 βλακίες για να το ισορροπήσω. Μάθατε για μένα, κύριε Πανθέε. Μην παίζεις μαζί μου. Για ποιο λόγο γύρισες μετά από τόσα χρόνια? Τι ψάχνεις να βρεις, τι θέλεις? Μη φοβάσαι, Ισίδωρε.
Και φέτος θα σε δούμε και στον κινηματογράφο. Η φώνησα, ναι. Ξέρεις, και η καρδιοφιλιά ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα. Έχει κάνει σπουδαίο πράγμα. Και η Εύα, βεβαίως. Η Εύα πρώτη και καλύτερη. Φέτος τηλεόραση, κινηματογράφο. Αυτά. Και γάμο. Και γάμο. Ναι. Άρα να ευχηθούμε με το καλό. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τέλεια, περάσαμε.